πρόγραμμα χθες το βράδυ και σήμερα, αλλά του δίνω αμέσως το λόγο για να μας περιγράψει την επίσκεψή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Είναι η πέμπτη μου επίσκεψη από το 2012 στην Ελλάδα. Έχω έρθει τρεις φορές ως Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και η δεύτερη μου επίσκεψη. Et je suis très heureux personnellement de revenir ici. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι εδώ στην Αθήνα. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την τελευταία μου επίσκεψη. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την τελευταία μου επίσκεψη και έρχομαι στην Ελλάδα ως φίλος. Η Επιτροπή είναι φίλη της Ελλάδος φυσικά. Φιλικά απέναντι στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκε για να παραμείνει η Ελλάδα. Θέλουμε η Ελλάδα να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης και εξακολουθούμε να θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρωζώνη, μια Ελλάδα που θα υπάρχει απασχόληση, όπου θα υπάρξει βελτίωση της κοινωνικής συνοχής, μια Ελλάδα που θα μπορεί να ξαναπάρει τη θέση της και να γίνει εκ νέου ελκυστική για τους επενδυτές. Αυτό ακριβώς θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρασαμε από μια δύσκολη κρίση το τελευταίο έτος, αλλά νομίζω ότι σώσαμε τα βασικά. Η Ελλάδα παρέμεινε στην καρδιά της Ευρωζώνης. Για μένα αυτό δεν ήταν μόνο στόχος, ήταν μια αναγκαιότητα, μια πολιτική και οικονομική αναγκαιότητα. Θα ήθελα επίσης να επιβεβαιώσω ότι μετά τις περιπέτειες που γνωρίσαμε από τον Ιούλιο και μετά, η δυναμική που υπάρχει είναι θετική ανάμεσα στην Ελλάδα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους πιστωτές. Υπάρχει εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε μετά τη Συνόδο Κορυφής του Ιουλίου και αυτή η εμπιστοσύνη δεν έχει διαψευστεί, δεν έχει μειωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα εύκολα, δεν σημαίνει ότι έχουν επιληθεί όλα τα προβλήματα, ούτε σημαίνει ότι είναι πάντα απλές οι συζητήσεις. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα, θα πρέπει να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις, δεν το έκρυψα αυτό από τους συνομιλητές μας, δύσκολες αποφάσεις έως το τέλος του έτους. Όμως νιώθω ότι έχουμε την κοινή βούληση να συνεργαστούμε και να φτάσουμε σε καλές συμφωνίες. Και αυτό βεβαίως είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή, είναι μια αποφασιστική αλλαγή. Ο στόχος μου στην επίσκεψη αυτή ήταν να υπογραμμίσω την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υποστήριξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υποστήριξη τη δική μου και όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον ελληνικό λαό. Μιλώντας βεβαίως ειλικρινά με την κυβέρνηση για τα ζητήματα κλειδιά τα οποία θα μας απασχολήσουν έως το τέλος του έτους. Δέχθηκα την πρόσκληση των ελληνικών αρχών, ιδιαίτερα του Υπουργού Ευκλήδη Τσακαλώτο, για να έρθω εδώ να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ελλάδα, να προετοιμάσω τα επόμενα ραντεβού, το Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, είναι το πρώτο αυτό ραντεβού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το Eurogroup, θα πάρει σημαντικές αποφάσεις για την Ελλάδα, αποφασιστικής σημασίας. Θα πρέπει έως την επόμενη εβδομάδα να σημειωθεί πρόοδος. Πιστεύω ότι ήταν χρήσιμη αυτή η επίσκεψη για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποιο είναι το πεδίο της πρόοδου που πρέπει να σημειωθεί και είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλούς συμβασμούς αυτή την εβδομάδα. Η μέθοδος μας παραμένει η ίδια. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη που υπάρχει, να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις και υπ' αυτές τις προϋποθέσεις η Ευρώπη θα συνεχίσει να βοηθάει τους Έλληνες. Η αλληλεγγύη και η ευθύνη είναι δύο αρχές που πάνε μαζί και που καθορίζουν τη στάση μας. Αυτή η επίσκεψη στην Αθήνα μου επέτρεψε να συζητήσουμε τις προκλήσεις αυτές και τα πιο σημαντικά ζητήματα με τους συνομιλητές κλειδιά της κυβέρνησης. Συνάντησα χθες τον Πρωθυπουργό επί Μακρόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Συνάντησα τον Υπουργό Οικονομικών, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Γιώργο Χουιαράκη, το Γιάννη Δραγασάκη. Μόλις τώρα συνάντησα τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κατρούγκαλο. Συνάντησα
και τον κύριο Σταθάκη, τον οποίο θα ξαναδώ σε λίγο. Ήταν λοιπόν πολύ πυκνό το πρόγραμμα εργασιών υψηλού επίπεδου, ειλικρινής, φιλική συζήτηση που δείχνει αυτήν την βούληση συνεργασίας. Πολλά μέτρα αυτή τη στιγμή εγκρίνονται από τις αρχές σε επίπεδο διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε επίπεδο δημοσιονομικής εξυγίανσης, σύμφωνα με αυτά που συμφωνήθηκαν με τους θεσμούς. Πριν από 3 εβδομάδες πέρασε ένα πρώτο πακέτο μέτρων, τα πρώτα προαπαιτούμενα, όπως θα ονομάζουμε. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το πακέτο πλήρως, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει τα οποία κρεμούν και τα οποία πρέπει να συμφωνήσουμε. Αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Το ένα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα επανέλθω επ' αυτού, και το δεύτερο είναι το θέμα των κόκκινων δανείων. Συμφωνούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε, να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Πρέπει όμως ταυτόχρονα να βρούμε μια θέση, μια λύση για αυτούς που πτωχεύουν για να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Και ψάχνουμε με την ελληνική κυβέρνηση και θα βρούμε μία λύση έτσι ώστε να μπορέσουμε ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε την κοινωνική δομή της Ελλάδας, την οποία δεν θέλουμε να διακυβεύσουμε, και το γεγονός ότι ο Έλληνας είναι συνδεδεμένος με την ιδιοκτησία του, και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε και μια κουλτούρα ευθύνης και μια κουλτούρα πληρωμής. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό με βάση συγκεκριμένα μέτρα. Ένα δεύτερο τώρα κύμα, ένα δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων θα πρέπει να συμφωνηθεί και να ψηφιστεί αυτό το μήνα, τον Νοέμβριο. Γιατί? Διότι έτσι θα μπορέσουν οι θεσμοί γρήγορα να επικυρώσουν αυτές τις αποφάσεις και να διατεθούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία προβλέπονται από τη συμφωνία του Αυγούστου. Πρώτα 2 δισεκατομμύρια και μετά άλλο ένα. Φαντάζομαι ότι το Eurogroup θα δώσει ένα σήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Στη συνέχεια θα έχουμε την πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος, την πρώτη εξέταση του προγράμματος, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, ελπίζω. Γι' αυτό βεβαίως θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η όθηση που υπάρχει για να μπορέσει η Ελλάδα να επαναφέρει την οικονομική, την χρηματοοικονομική σταθερότητα και να μπορέσουμε έτσι να υποστηρίξουμε και την ανάπτυξη και την απασχόληση. Από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε βεβαίως να συζητήσουμε και το θέμα, το λεπτό και αποφασιστική σημασία ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση, το ζήτημα λοιπόν του χρέους. Αυτό θα πρέπει να γίνει με φιλόδοξο τρόπο, αλλά και ρεαλιστικό, πραγματιστικό. Και τώρα θα περάσω στα αγγλικά. Πέρα από την ολοκλήρωση, την επιτυχημένη της πρώτης αναθεώρησης και πέρα του ότι αυτό θα είναι μια βάση για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις και για τη σταθερότητα, δύο είναι οι τομείς οι κρίσιμοι πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε και τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πρώτον, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το οποίο είναι κατά βάση υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τον Αύγουστο το Eurogroup δεσμεύθηκε να διαφυλάξει, να βοηθήσει τους καταθέτες και να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση πριν το τέλος της χρονιάς. Οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών έγιναν γνωστές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο από τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό, και αυτά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός με τις βασικές πτυχές του ελληνικού προγράμματος του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Δείχνουν τα stress test και οι κεφαλαιακές ανάγκες ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για την ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να συνοδευτεί με μέτρα που θα υποστηρίξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και που θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην αγορά, ώστε σταδιακά να έρθουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και να ξεκινήσει ο τραπεζικός τομέας να αρχίσει και πάλι να δανείζει στην πραγματική οικονομία. Θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος για να ανοίξει ο δρόμος για τις συζητήσεις για την κατάσταση του ελληνικού χρέους. Το Eurogroup δεσμεύθηκε επ' αυτού τον Αύγουστο επίσης, και πιστεύω ότι μια τέτοια συζήτηση για το χρέος μπορεί να μας οδηγήσει σε μια ευφυή έκβαση η οποία να είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές, και έτσι θα μπορέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει πιο άμεσα στο πρόγραμμα, και θεωρώ ότι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου ως βασικό στοιχείο, στοιχείο κλειδί, το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους επόμενους μήνες. Και για αυτά και για διάφορα άλλα ζητήματα, άκουσα τις ιδέες που εξέφρασαν οι Έλληνες ομόλογοι μου και θα τις μεταφέρω στις Βρυξέλλες για περαιτέρω συζητήσεις με δικούς μου συναδέλφους. Πολλή δουλειά μένει να γίνει από σήμερα μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κυρίως από τις ελληνικές αρχές προς όφελος του ελληνικού λαού. Η δουλειά αυτή είναι απαραίτητη ώστε η Ελλάδα να διασφαλίσει ένα ισχυρό και σταθερό μέλλον. Σήμερα το πρωί συναντήθηκα με εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις, από τον επιχειρηματικό κλάδο και τους είπα αυτό που είπα και στην ελληνική κυβέρνηση, ότι δηλαδή ένα βασικό ζήτημα σαφέστατα είναι η ανάπτυξη. Στο ελληνικό πρόγραμμα υπάρχει μια διάταξη που σχεδιάζει τη βασική στρατηγική ανάπτυξη στη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους, με τα πανεπιστήμια, με διεθνείς φορείς και αυτός ο σχεδιασμός θα γίνει μέχρι και τον Μάρτιο του 2016. Αύριο θα δημοσιεύσουμε τις προβλέψεις για όλες τις χώρες ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα σας δώσω στοιχεία τώρα γιατί είναι ακόμα εμπιστευτικά. Όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι έχει μέλλον η ανάπτυξη στην Ελλάδα και ελπίζουμε και θεωρούμε ότι το δεύτερο εξάμεινο του 2016 θα ξεκινήσει η ανάκαμψη της χώρας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πραγματικά προτιμώ την ανάκαμψη από το Brexit και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω τα ακριβή στοιχεία και τους ακριβείς αριθμούς. Θεωρώ όμως και πιστεύω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ακραδάντως ότι η Ελλάδα μπορεί να ξαναχτίσει την οικονομία της και είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να επιστρέψουν οι επενδύσεις και πρέπει να επιστρέψουν οι επενδύσεις. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ένα πιο δίκαιο δίχτυ ασφαλείας για αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο και που έχουν υποφέρει περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σήμερα το πρωί συζήτησα με τον κύριο Κατρούγκαλο για τις συλλογικές εργασιακές διαπραγματεύσεις, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, το οποίο είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση. Όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει και ένας δρόμος. Το πιστεύω ακραδάντως αυτό και είδα ότι υπάρχει βούληση. Μου υπενθύμησαν ότι στο παρελθόν έχω αποκαλέσει την Ελλάδα ευλογημένη χώρα και ξέρετε, συνεχίζω να πιστεύω. Η Ελλάδα είναι ευλογημένη χώρα και έχει τεράστια στοιχεία ενεργητικού και οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες έτσι ώστε τα στοιχεία ενεργητικού της να είναι προς όφελος.